καθοδηγούμενοι να σταματούν μια τόσο σημαντική ημέρα, να οδηγούν τον ανώτατο άρχοντα της χώρας μας σε φυγή. Σκεφτείτε ότι αυτές οι εικόνες θα κινηθούν παγκόσμια και θα διακινηθούν παγκόσμια. Έχετε δίκιο σε αυτό. Σκεφτείτε επίσης ότι αυτοί οι ελάχιστες εκατοντάδες άνθρωποι που είναι εδώ και έχουν δημιουργήσει αυτό το θέμα σήμερα, το πρωτόκολλο από τον πόλεμο και μετά. Με συγχωρείτε, κύριε Τζιτζικώστα, αλλά δεν αντέχω να μην σας διακόψω. Δεν είναι ελάχιστοι άνθρωποι και δεν μπορούμε να πούμε μια ομάδα ανθρώπων. Μιλάμε για λαοθάλασσα, έχει κατακλειστεί όλη η κεντρική λεωφόρος και δεν το λέω εγώ. Τα πλάνα μιλούν από μόνα τους. Η εικόνα μιλά. Δεν ξέρω αν έχετε, εσείς δεν έχετε εικόνα του συγκεντρωμένου πλήθους, αλλά σας βεβαιώ από την εικόνα που βλέπουμε εμείς σε ζωντανή σύνδεση είναι αρκετά μεγάλος αριθμός των πολιτών. Να σας πω κάτι. Οι πολίτες είναι λογικό που είχαν έρθει να παρακολουθήσουν να έχουν βγει στο δρόμο τώρα. Η ουσία είναι ότι η παρέλαση σταμάτησε από μερικές εκατοντάδες ανθρώπους με πανό, οι οποίοι, αν θέλετε τη γνώμη μου, με αυτά που κάνουν, βλάπτουν όχι μόνο την εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό, αλλά βλάπτουν και τους ίδιους τους έντιμους αγώνες και τους δίκαιους αγώνες της ελληνικής κοινωνίας. Κυρία Αντιπεριφερειάρχα, δεν είχατε εσείς μια πληροφόρηση ότι ενδεχομένως να υπάρξουν τέτοιες ενέργειες, αφού υπήρχαν, μας ενημέρωσε πριν από λίγο ο καλός μας συνάδελφος ο Γιάννης Ρουμελιώτης, σε 9 μεγάλες προσεγκεντρώσεις στη Θεσσαλονίκη, δεν υπήρξε μία πρόβλεψη ή δεν φανταζόσασταν ότι θα φτάναμε σε αυτό το σημείο? Ποιος να φανταστεί ότι θα φτάνει σε αυτό το σημείο? Βέβαια, η αστυνομία έχει πάρει τα μέτρα της, δεν ξέρω πού ακριβώς έγινε, αν έγινε κάτι, κάποιο λάθος ή κάποια αμέλεια, αλλά το ζητούμενο είναι ότι πρέπει όλοι. Χάσαμε τον ήχο από τον κύριο, δεν ακούμε πλέον τον κύριο Τζιτζικώστα. Μας ακούτε? Τώρα καλύτερα. Έλεγα ότι πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι η χώρα μας βρίσκεται στην πιο δύσκολη στιγμή, ότι οι πολίτες είναι δικαιολογημένα πεισμένοι. Χαιρόμαστε που το ακούμε αυτό. Τουλάχιστον δικαιολογείται την αγανάκτησή τους. Χάσαμε και πάλι τον ήχο. Έχουμε μερικά προβλήματα με αυτή την απευθεία σύνδεση. Θα μας βοηθήσουν βεβαίως η τεχνική μας και στην Βόρεια Ελλάδα. Προσπαθώντας να δικαιολογήσω λίγο τα όσα είπε ο κ. Τζιτζικώστας, ίσως ο άνθρωπος, έχοντας κι εγώ καλή πρόθεση, δεν έχει το πλάνο που έχουμε εμείς το γενικό και στην αρχή μπορεί να ήταν μια ομάδα ανθρώπων ή. Προσέξτε, ακούστε με λίγο σε αυτό. Αν θέλετε, αλλά τώρα είναι χιλιάδες, κύριε Τζιτζικώστα. Επειδή πρέπει να είμαστε. Να μην πυροδοτούμε το κλίμα. Τον δρόμο, σας ξαναλέω, έκλεισαν μερικές εκατοντάδες οργανωμένοι πολιτικά άνθρωποι. Και στη συνέχεια. Και φυσικό είναι. Οι πολίτες που είχαν έρθει να δουν την παρέλαση να έχουν βγει τώρα στη μέση του δρόμου. Λέτε, μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Λέτε λοιπόν και ότι δεν είναι η πραγματική εικόνα αυτή η οποία βλέπουμε. Λίγες εκατοντάδες πολιτών ξεκίνησαν. Εκατοντάδες πολιτών έκλεισαν αρχικά το δρόμο με πανό οργανωμένα για να δημιουργήσουν αυτή την κατάσταση. Πριν από λίγο, ο κόσμος βγήκε στο δρόμο. Πριν από λίγο, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στην συνομιλία που είχε με τον αστυνομικό διευθυντή και ενώ οι διαπραγματεύσεις με τους συγκεντρωμένους, τους αγανακτισμένους πολίτες βρίσκονταν σε εξέλιξη, του είπε τι θα γίνει, ξεφτιλιζόμαστε διεθνώς. Κύριε Τζιτζικώστα, θα το παρακολουθήσουμε το συγκεκριμένο στιγμιότυπο δεν μαζί για κάτι. Να το δούμε. Νομίζω στιγμή, το έχουμε. Το δεν, έχουμε να προσπαθήσουμε. Τον ήχο όχι, είναι η στιγμή για που να δούμε λίγο, Δημήτρη. Πλησιάζει τον αστυνομικό διευθυντή και είναι τα όσα μας μετέφερε ο συνάδελφός μας, ο Γιάννης Ρουμελιώτης. Είναι και σε αργή κίνηση γι' αυτό και δεν έχουμε τον ήχο. Συμφωνείτε λοιπόν ότι με την εικόνα την οποία παρακολουθούμε όλοι στη ζωντανή σύνδεση από την Θεσσαλονίκη, ημέρα εθνικής εορτής, ξεφτιλιζόμαστε διεθνώς. Αυτό είπατε πριν από λίγο. Ναι, φυσικά ξεφτιλιζόμαστε διεθνώς. Και να σας πω κάτι, οι κύριοι της κυβέρνησης φέρουν τεράστια ευθύνη για την κατάσταση που έχουν φέρει τη χώρα και την απόγνωση που έχουν οδηγήσει τους Έλληνες. Αλλά σας ξαναλέω, αυτές οι λίγες εκατοντάδες πολιτικά οργανωμένες ομάδες που κάναν αυτό που κάναν σήμερα στη Θεσσαλονίκη αμαυρώνουν την ίδια την προσπάθεια της κοινωνίας να εκφράσει την οργή της. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, να πάμε λίγο στο πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας, Μαρία. Να πάμε λίγο στο πρόεδρο του Προέδρου της Δημοκρατίας, στο πρόσωπό του. Διότι θέλουμε να σας ρωτήσουμε, ήσασταν δίπλα του. Θέλω να μας μεταφέρετε, γιατί ήσασταν κοντά του, τις δικές του αντιδράσεις, το πώς, τα συναισθήματα τα οποία σας εκμνηστηρεύτηκε στην εξέδρα των επισήμων. Ο πρόεδρος ήταν σοκαρισμένος και νομίζω ότι είναι πολύ λογικό αυτό. Ένας άνθρωπος που έχει ζήσει δεκαετίες, έχει ζήσει πολέμους, ξέρει πραγματικά την ουσία της σημερινής γιορτής και βέβαια δεν μπορεί να δεχτεί ότι αυτό που σας είπα, μια ομάδα ανθρώπων, δημιουργούν αυτή την άθλια εικόνα για τη χώρα μας. Κύριε Τζιτζικώστα, αληθεύει, τα ακούσατε κι εσείς. Κάποιοι διαδηλωτές αποκάλεσαν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας προδότη, κάτι τον οποίο δεν τον προσέβαλε πολύ. Δεν τα άκουσα και δεν θέλω και να τα ακούσω. Εγώ, αυτό που σας λέω κλείνοντας, γιατί πρέπει να συντονίσουμε λίγο τη συνέχιση, το αν θα γίνει ή όχι τίποτα τώρα.
είναι ότι πραγματικά κατανοώ, αντιλαμβάνομαι και συμπάσχω με όλους τους Έλληνες, γιατί και εγώ είμαι από τους πληγέντες αυτής της οικονομικής κρίσης. Αλλά υπάρχουν όρια στο πώς κινούνται κάποιες ομάδες πολιτικά καθοδηγούμενες. Έτσι ακριβώς. Είναι οι ακραίες αντιδράσεις πάντα. Οδηγούν σωστά τον αγώνα. Να σας ρωτήσουμε κάτι, γιατί είπατε κάτι σημαντικό. Γίνονται δηλαδή ακόμα και αυτή την ώρα προσπάθειες ώστε να διεξαχθεί τελικώς η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση. Δεν έχουν τελειώσει όλα. Δεν σας άκουσα. Κύριε Τσιτσικώστα, λέω, θα γίνει τελικώς η στρατιωτική παρέλαση. Υπάρχουν ελπίδες ακόμη. Αν με αφήσετε να συνοηθώ με την αστυνομία. Βεβαίως, θα το κάνουμε λοιπόν. Νομίζω εντάξει, ότι να μην σας κρατάμε, κύριε Τσιτσικώστα. Θα μπορούσε ο κόσμος να απομακρυνθεί τώρα που έφυγαν οι επίσημοι, για να μπορέσει να γίνει η παρέλαση τουλάχιστον όσο αφορά τιμή στην ιστορία μας και στην πατρίδα μας. Και απευθύνεται και μια δική σας έκκληση. Για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Δυσάρεστα είναι αυτά που γίνονται. Θα τα παρακολουθούμε όλα και θα δούμε και στα επόμενα λεπτά τι ακριβώς θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Ήρθε όμως η ώρα να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εμείς δεν θα ξεχάσουμε να σας ενημερώσουμε για το διαγωνισμό που θα γίνει σε πολύ λίγο. Τηλεφωνείτε λοιπόν στο 9011 40 50. Συμβαίνουν σήμερα στη Θεσσαλονίκη και πραγματικά πολύ θα χαρούμε να μας στείλετε τις απόψεις σας στο mail της εκπομπής, το εδώ και τώρα papakialter.gr, για να μας πείτε τι πραγματικά πιστεύετε, ποια είναι η άποψή σας για όσα συμβαίνουν να σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Να δούμε, βλέπουμε κόντρα στικόνων, τη μακρινή κάμερα από ψηλά, βλέπουμε το συγκεκριμένο πλήθος, βλέπουμε και κάτω στο δρόμο τι γίνεται από την κάμερα του Alter. Ο Γιάννης Ρουμαλιώτης είναι πάντα εκεί και καλύπτει ζωντανά το ρεπορτάζ. Γιάννη μου, τι συμβαίνει αυτή την ώρα. Μια ακόμα εικόνα. Αυτή την ώρα βλέπουμε ότι πολλοί κόσμος, χιλιάδες θα μπορούσαμε να πούμε, κόσμος είναι εδώ στο. Έχουν αποχωρήσει δυνάμεις στο μάτι μου. Στο λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου. Γιάννη, έχουν υπάρχουν διαβουλεύσεις, Δημήτρη και Μαρία, για να ξεκινήσει η παρέλαση, έστω και χωρίς τους επισήμους, την παρουσία των επισήμων. Βλέπουμε να κινούνται οι κλούβες στο μάτι, να αποχωρούν, έχει να ανοίγουν το δρόμο, τουλάχιστον αυτό ανοίγουν βλέπω το δρόμο, στην εικόνα. Οι κλούβες σιγά-σιγά, μήπως και ξεκινήσει η στρατιωτική παρέλαση. Εδώ βλέπουμε λοιπόν βλέπουμε το πλήθος, περνάει τώρα μπροστά και από εμάς, φωνάζουν συνθήματα, χειροκροτούν. Διάβασέ μας μερικά από τα συνθήματα που γράφονται στα πανό, Γιάννη, ή να ακούσουμε τι λένε. Ναι, να πιάσουμε κάποια. Βλέπουμε το πανό, το κεντρικό πανό να περνάει μπροστά από την λοιπόν, εξέδρα των επισήμων. Ο κόσμος ήρθε να δει παρέλαση, αλλά όχι τους προδότες. Γι' αυτό φωνάζουμε να φύγουν. Ειδικά ο δήμαρχός μας, ο οποίος ξέρουμε και για το τζαμί, ξέρουμε και όλα τις βρωμιές που έχει κάνει. Θέλουμε δικαιοσύνη. Να ακούσουμε και άλλους, Γιάννη. Να φύγουνε όλοι. Να φύγουνε, δεν ντρέπονται. Δεν σέβονται τον λαό καθόλου. Και οι 300 φυλακοί μέσα. Και οι 300. Ακούμε τις απόψεις των πολιτών πάντα από τη Θεσσαλονίκη. Είναι η ομάδα των πολιτών, το μπλόκο το οποίο προσπάθησε και τελικώς ματέωσε την στρατιωτική παρέλαση, τουλάχιστον ως αυτή την ώρα. Αυτό που παρατηρούμε πάντως, Δημήτρη και Γιάννη, είναι ότι είναι άνθρωποι όλων των ηλικιών, νέα παιδιά, 20-25 ετών, μεγάλοι άνθρωποι, 60-70 ετών. Και όλες οι ενδιάμεσες ηλικίες. Αν μπορούμε, Γιάννη, να ακούσουμε και άλλες φωνές, γιατί αυτό πραγματικά έχει αξία σήμερα. Ναι, να ακούσουμε και άλλες φωνές εδώ, κύριος. Καλή σας μέρα, δεν έγινε. Καλημέρα σας, η παρέλαση δεν έγινε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Βλέπετε τι γίνεται και από μόνοι σας. Εσείς ήρθατε εδώ να αντιδράσετε. Εμείς ήρθαμε από Χαλκιδική για αυτό το λόγο, για να δούμε και την παρέλαση και συνδυάσαμε τα πάντα. Είχαν έρθει για να δουν την παρέλαση ο συγκεκριμένος κύριος. Ακούμε και άλλες απόψεις πολιτών μπροστά από τις άδειες εξέδρες των επισήμων. Είδαμε χιλιάδες κόσμο εδώ πέρα και η παρέλαση δεν έγινε τελικά. Φάνηκε ότι είναι αγανακτισμένος ο κόσμος και δεν αντέχει άλλο. Πιστεύω καλά κάναμε. Γιατί δεν πάει άλλο αυτή η κατάντια. Μαθητής δευτέρας λυκείου, 16 χρονών. Είναι δύσκολα πράγματα και με την παιδεία. Ναι, και για εμάς το μέλλον μας φαίνεται δυσίωνο, γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα σήμερα. Να διαδηλώσουμε. Βρίσκονται εκεί οι πολίτες για να διαδηλώσουν, κάποιοι με τις ελληνικές σημαίες. Είδαμε, δεν έγινε η παρέλαση σήμερα. Χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν, διαδήλωσαν. Ναι, δεν καταλαβαίνω το λόγο. Η ανάγκη του κόσμου να με έχει φτάσει στο απροχώρητο. Προφανώς, πώς το λένε, δεν ξέρω αυτό το κόψα να πούμε. Γιατί όλοι. Ζωντανά είμαστε. Όχι, εντάξει, πώς το λένε. Όλη η ελληνική βουλή να με συμπεριλαμβάνουν αυτό εδώ πέρα ανήκουν στη Μασονία. Δεν ξέρω, λες και σε. Πώς το λένε, εξυπηρετούν ξένα συμφέροντα. Και αυτό το πράγμα έχει φανερωθεί και πρέπει να φύγουν αυτό. Μάλιστα. Γιάννη, πήραμε μια αρκετά ικανοποιητική γεύση από αυτά που είχαν να πούν άνθρωποι που πήγαν για να διαμαρτυρηθούν και άλλοι που πήγαν για να παρακολουθήσουν και δεν τα κατάφεραν. Βλέπουμε πάντα τους πολίτες να περνούν μπροστά από τις άδειες εξέδρες των επισήμων εκεί στη Θεσσαλονίκη. Βλέπετε, ο δρόμος έχει πλημμυρίσει. Ο φόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου έχει πλημμυρίσει. Γιάννη Ρουμπελιώτη, βλέπεις πιθανό το ενδεχόμενο να. Τώρα ψέλνουν τον εθνικό ύμνο.
Αν μπορούμε να βλέπουμε άδεια την καρέκλα του Προέδρου της Δημοκρατίας, της αυτοεξοχότητος, η οποία βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη για να παραστεί στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση. Τελικώς είδαμε όλοι τι έχει συμβεί. Θέλω να σε ρωτήσω για ακόμη μια φορά, Γιάννη, αν υπάρχει ανοιχτό ακόμα το ενδεχόμενο. Βλέπουμε για ακόμη μια φορά την στιγμή της αποχώρησης του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αν υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί τελικώς στρατιωτική παρέλαση, έστω και χωρίς επισήμους στην Εξέδρα. Και γιατί χειροκροτούν τώρα, όλα Γιάννη? Μόλις έψαλαν τον εθνικό ύμνο οι συγκεντρωμένοι, μάλιστα, μικροί και μεγάλοι, έψαλαν τον εθνικό ύμνο και στη συνέχεια με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα. Ακούσαμε και μόλις πριν από λίγο τα παλαμάκια, τα χειροκροτήματα Γιάννη, όλου του κόσμου. Οι εξελίξεις μας προλαβαίνουν και τρέχουν αμέσως στην Κρήτη και στην Πόπη Τσικνάκη. Είχαμε και εκεί πολύ σοβαρά επεισόδια στην παρέλαση που είχε διοργανωθεί τη μαθητική εκεί. Στην Αλικαρνασσό. Πόπη, σε ακούμε. Έλα, Μαρία, Πόπη Τσικνάκη. Πρέπει να πούμε ότι ενδεχομένως να έχουμε ματέωση της μαθητικής παρέλασης στο Ηράκλειο. Αναμένεται να ξεκινήσει σε λίγη ώρα, ωστόσο υπάρχουν συγκεντρωμένοι πολίτες που έχουν γιουχάρει και έχουν επιτεθεί λεκτικά στους βουλευτές Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Στρατάκη και την κυρία Σκραφνάκη, αλλά και στον κύριο Κεφαλογιάννη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Νωρίτερα στην Αλικαρνασσό, οι μαθητές με τον τρόπο τους αποδοκίμασαν τους πολιτικούς, καθώς την ώρα που περνούσαν από την Εξέδρα έστρεψαν αλλού την πλάτη τους, ενώ και τα τύμπανα που δίνουν το ρυθμό στην παρέλαση σήγησαν επιδεικτικά όταν περνούσε για η παρέλαση. Για να πάμε και πάλι στη Θεσσαλονίκη, Πόπη μου. Βλέπαμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ την Πόπη Τσικνάκη, ότι ανάλογες εκδηλώσεις έχουμε σε όλη τη χώρα. Στη Θεσσαλονίκη, από ό,τι φαίνεται, ξεκινάει στην κρατική παρέλαση. Για να δούμε και την εικόνα, να ακούσουμε και τον Γιάννη Τορμπελιώτη, με τον κόσμο να βρίσκεται πάντα στη μέση του δρόμου. Και έλα, να Γιάννη χειροκροτεί, να ζητοκραυγάζει. Γιάννη, για πες μας τι γίνεται. Ναι, αυτή την ώρα περνάει ακριβώς μπροστά μας με παρατεταμένα χειροκροτήματα. Η μπάντα του Δήμου πιανίζει τα αιματήρια. Προφανώς είναι ευχαριστημένο το πλήθος. Και να ακούσετε, βλέπουμε την μπάντα του Δήμου η οποία περνά, πιανίζει τα στρατιωτικά αιματήρια, τιμώντας τους ήρωες του 40, τιμώντας τη λαμπρή ιστορία μας, την επέτειο του όχι. Άρα λοιπόν ξεκίνησε. Που έγραφαν οι πρόγονοί μας, οι παππούδες μας, στα βουνά της Αλβανίας. Μετά από μία ώρα ξεκίνησε η στρατιωτική παρέλαση. Ο κόσμος με παρατεταμένο χειροκρότημα επεφημεί την πάντα. Μπροστά μας ακριβώς περνάνε τώρα και οι Μακεδονομάκοι, περνάνε και κάποιοι ήρωες προφανώς του 40, παππούδες. Με μεγάλη λοιπόν καθυστέρηση μίας ώρας ξεκίνησε λοιπόν η παρέλαση. Ο Γιάννης Ρουμαλιώτης βρίσκεται εκεί. Περνάνε και κάποιοι σύλλογοι με παραδοσιακές φορεσιές. Γιάννη, παρακολουθούμε και πολλοί κόσμο που είναι στα μπαλκόνια εκεί στην κεντρική λεωφόρο και χειροκροτούν όλοι. Μπορούμε με τον καλό συνάδελφο, τον Λευτέρη Παρπακυριάκο, τον εικονολήπτη μας. Χειροκροτούν λοιπόν εδώ οι πολίτες. Ξεκίνησε και η στρατιωτική παρέλαση. Αυτήν τα στρατευμένα νιάτα της πατρίδας μας, επεφημούμενα από τις χιλιάδες του κόσμου που βρίσκονται εδώ, χιλιάδες Θεσσαλονικής, όλων των ηλικιών, μικροί και μεγάλοι, επεφημούν. Τα σώματα ασφαλείας, τα σώματα του στρατού, τα πεζοπόρα, τα οποία αυτή τη στιγμή περνούν μπροστά από το πλήθος που πριν από λίγο πέρασε το δικό του μήνυμα, πρέπει να πούμε. Να θυμίσουμε ότι η παρέλαση θα ξεκινούσε κανονικά στις 11 η ώρα. Τελικώς όμως αγανακτισμένες ομάδες πολιτών ματέωσαν την έναρξή της. Αποχώρησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και όλοι οι εκπρόσωποι της πολιτικής και πολιτικής ηγεσίας από την Εξέδρα. Ήταν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Πάνος Μπεγλίδης, ήταν ο Δήμαρχος της πόλης, ο κύριος Μπουτάρης. Αποχώρησαν λοιπόν και θεωρούμε, Γιάννη, ότι το γεγονός ότι η παρέλαση πραγματοποιείται είναι θετικό, γιατί θα μείνουμε και στο κλίμα της ημέρας, Γιάννη, να τιμήσουμε τη σημερινή ημέρα και τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν. Και η αλήθεια είναι ότι και το μήνυμα των συγκεντρωμένων πέρασε με όλους τους. Και πρέπει τόνους να αναγνωρίσουμε στους πολίτες ότι τα ξεχωρίζουν τελικώς. Άλλο η μνήμη, άλλο η επέτειος, άλλο η εθνική εορτή και βεβαίως άλλο η αγανακτισμένη φωνή τους, η οποία είδαμε τι αποτέλεσμα είχε. Μετά προφανώς από απέτησή τους και μετά από τις διαβουλεύσεις που έγιναν, τις διαπραγματεύσεις που έγιναν για αρκετή ώρα, αποχώρησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο οποίος βρισκόταν εκεί από πλευράς κυβέρνησης, και έτσι λοιπόν ξεκίνησε. Θα θυμίσουμε ακόμη μια φορά την φράση του κυρίου Μπεγλίτη, ο οποίος προσέγγισε τον αστυνομικό διευθυντή και του είπε: ξεφτιλιζόμαστε διεθνώς. Κάντε κάτι, ναι. Κάντε κάτι, ξεφτιλιζόμαστε. Κάντε κάτι να κάνουν και αστυνομικοί. Μαρία και Γιάννη, όπως και να έχει, ζούμε ιστορικά γεγονότα που ενδεχομένως
ίσως θα θυμόμαστε και θα συζητούμε τα επόμενα χρόνια. Διότι αυτό το οποίο συνέβη δεν έχει ξαναγίνει. Είδαμε λοιπόν τον οργισμένο πλήθος, εκατοντάδες, ενδεχομένως και χιλιάδες πολίτες που ξεκίνησαν από 9 προσυγκεντρώσεις σε διάφορα σημεία της συμπρωτεύουσας. Και δυστυχώς, Δημήτρη, δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό αυτό το οποίο συνέβη στη Θεσσαλονίκη. Είναι πολύ σημαντικά τα άτομα τώρα που περνάνε ακριβώς από μπροστά μας. Ναι, έχουν έρθει από την Αμερική, είναι Έλληνες ομογενείς της Αμερικής. Η Αχέπανς, η λεγόμενη Αχέπανς και παιδιά με ειδικές ικανότητες, εγώ θα τα χαρακτηρίσω. Είναι οι ήρωες, είναι οι μαχητές της ζωής, οι οποίοι τιμούν τους λαμπρούς ήρωες του 40. Ταξίδεψαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και πράγματι θα ήταν κρίμα να μην παρελάσουν τέτοια ημέρα. Και μάλιστα τους επιθυμεί και τους συγκεντρωμένο πλήθος. Η Κυπριακή Εστία μόλις παρελάβει μπροστά μας, νέοι και νέες με παραδοσιακές φορεσιές. Στο μεταξύ, Γιάννη, εμείς συμπληρώνουμε και το κλίμα και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Μικρασιατικά σωματεία. Δεν ξέρω αν μας ακούς, Γιάννη. Χειροκροτούμε από τον κόσμο. Είναι καλό, βλέπουμε την εικόνα, βλέπετε την παρέλαση. Τώρα, Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ανατολικής Ρωμιλίας, Λαογραφικοί Σύλλογοι. Έτσι κι αλλιώς, Γιάννη Ρουμελιώτη, σήμερα. Πολλά. Αν δεν κάνω λάθος, Γιάννη Ρουμελιώτη, λόγω της οικονομικής κρίσης, μόνο πεζοπόρα τμήματα του στρατού θα περνούσαν μπροστά τους επισήμους. Μόνο όχι... Έτσι ακριβώς, Δημήτρη μου. Στο μεταξύ, Γιάννη, βοήθησε μας λίγο. Ναι. Βοήθησε μας λίγο, Γιάννη. Στο μεταξύ, προσπαθούμε να συμπληρώσουμε το γενικότερο κλίμα που επικρατεί σήμερα. Ακούσαμε το ρεπορτάζ της Πόπης Τσιγνάκη από την Κρήτη. Είχαμε και εκεί επεισόδια και ευτράπελα. Οι μαχητές έστρεψαν αλλού το κεφάλι, στο Ηράκλειο. Στην Αλικαρνασσό, μάλιστα, είχαμε ακόμη εντονότερες αντιδράσεις και πιο ακραίες. Και στην Καλαμάτα, θα μας πει η Αθανασία Αγγελοπούλου τι έγινε. Την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Έλα, Αθανασία μου. Φαίνεται ότι εξελίσσονται επεισοδιακά οι παρελάσεις σήμερα πάση στ' άκρη της χώρας, καθώς σοβαρά επεισόδια είχαμε πριν από λίγο και στην πλευρά της Καλαμάτας. Εκεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε ως τώρα, ομάδα αγανακτισμένων πολιτών, εκατοντάδες σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, έσπασαν τα προστατευτικά κυκλειδώματα. Κατάφεραν να σπάσουν και τον αστυνομικό κλειό και να πληθιάσουν την εξέδρα των επισήμων. Οι πληροφορίες μου είναι ότι οι Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων, τοπικοί βουλευτές και τοπικοί παράγοντες ήταν εκεί. Εκτοξεύτηκαν αυγά, έγιναν συγκρούσεις, συμπλοκές. Με αποτέλεσμα η παρέλαση να συνεχίζεται την ώρα χωρίς επισήμους. Ουσιαστικά δηλαδή τους έτρεψαν σε φυγή οι διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν στην πλατεία της Καλαμάτας. Σε πολλά σημεία της χώρας έχουμε ανάλογες εκδηλώσεις αγανακτισμένων πολιτών. Έχουμε μαύρα περιβραχιόνια να φορούν. Σε διακόπτω, Δημήτρη, έχουμε και άλλες εξελίξεις. Αμέσως στον Πάνο Γαρουφαλιά να μας πει τι γίνεται στη Θεσσαλία. Πάνο, καλημέρα. Τι γίνεται εκεί με τις μαθητικές παρελάσεις? Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή εντοπίζεται στο Βόλο. Πριν από λίγο ήταν να ξεκινήσει η παρέλαση στο Βόλο. Δυστυχώς φαίνεται ότι προς το παρόν δεν ξεκινάει. Τουλάχιστον 300 άτομα οπαδοί, κυρίως του Ολυμπιακού Βόλου, αλλά και γενικότερα πολίτες, έχουν μαζευτεί μπροστά στους επισήμους. Εκεί λοιπόν φωνάζουν συνθήματα και βρίζουν τους επισήμους. Ακούγονται λέξεις όπως προδότες, κλέφτες και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Πρέπει να σας πω ότι νωρίτερα είχαμε τέτοιου είδους αντιδράσεις αλλά και ένταση και στην κατάθεση στεφάνων λίγο πριν ξεκινήσει η παρέλαση και βρεθούν οι οπαδοί του Ηρακλής Θεσσαλονίκη, οπαδοί του Ολυμπιακού Βόλου στο Βόλο. Βεβαίως και πολλοί άλλοι συγκεντρωμένοι βεβαίως. Είναι δεν άλλα είναι ζητήματα αυτά οπαδοί που αφορούν συγκεκριμένη υπόθεση. Και να πούμε ότι ακόμα δεν έχουν πάει η πορεία του Δεν Πληρώνω, η οποία ήδη έχει κάνει προσυγκέντρωση στην πλατεία Ελευθερία. Πιθανότατα τα 300 άτομα να γίνουν πολύ περισσότερα όταν και αυτή η πορεία φτάσει στο συγκεκριμένο σημείο. Αυτό πάντως που αντιλαμβανόμαστε πάνω και πραγματικά μας προκαλεί έκπληξη και ίσως και θλίψη είναι ότι δεν είναι μεμονωμένα τα περιστατικά. Προς πολλά επεισόδια σημειώνονται σε πολλές περιοχές, στην Κρήτη, στο Βόλο, στην Καλαμάτα και βεβαίως τα πολύ σημαντικά που έγιναν στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Μια κοινωνία που βράζει εδώ και πάρα πολύ καιρό και το δείχνει με κάθε τρόπο και σήμερα, ημέρα εθνικής εορτής, βρήκε τον τρόπο να πει το δικό της όχι. Πρέπει να πούμε στους τηλεθεατές μας, όσους μας βλέπουν, ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα, μια εβδομάδα και ίσως περισσότερο, μέσω διαδικτύου υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση και οδηγή στο τι ακριβώς έγιναν οργανωμένες πολλές από αυτές τις κινήσεις. Για να πάμε στο Γιάννη Ρουμελιώτη. Γιάννη, για πες μας τι γίνεται τώρα, τι παρακολουθούμε. Συνεχίζεται κανονικά η παρέλαση με παραδοσιακούς συλλόγους, με την νεολαία μας, αγόρια και κορίτσια, να παρελάβουν μπροστά στο πλήθος, μπροστά στο κοινό. Και είναι κάτι πρωτόγνωρο. Αυτές οι εικόνες, Μαρία και Δημήτρη, που βλέπουμε στη Θεσσαλονίκη σήμερα, είναι κάτι το πρωτόγνωρο. Δηλαδή, διαδηλωτές, κόσμος, αλλά και παρελάβνοντες
να έχουν γίνει ένα πραγματικά. Πεζοπόρα, τμήματα του στρατού θα παρελάσουν, Γιάννη. Όπως βλέπετε χαρακτηριστικά είναι ακριβώς δίπλα. Γιάννη όχι μου. Όπως παλιά που ήταν πίσω από τα κάγκελα ή πίσω από τα σκηνιά. Σωστά. Ο κόσμος πιο είναι ακριβώς σε απρόσταση αναπνοής. Τα πεζοπόρα τμήματα του στρατού θα παρελάσουν, Γιάννη. Γιάννη Ρουμελιώτη. Πέρασε ένα πεζοπόρο τμήμα προηγουμένως. Πέρασε ένα πεζοπόρο τμήμα. Τώρα ακολουθούν οι παραδοσιακοί σύλλογοι και στη συνέχεια θα παρελάσουν και τα πεζοπόρα τμήματα. Τελευταία. Μάλιστα. Πιο άμεση από ποτέ, λοιπόν. Η παρέλαση με τα στρατευμένα νιάτα της χώρας μας. Όπως έλεγες, Γιάννη, πιο άμεση από ποτέ η στρατιωτική παρέλαση, συγκεντρωμένος κόσμος και τα τμήματα που έχουν παρελάβουν είναι έχουν σε απόσταση αναπνοής. Έχουν γίνει ένα κανονικά. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Ταυτόχρονως ακούμε και συνθήματα από τους πολίτες και φωνές και χειροκροτήματα σε όσους περνούν, στους συλλόγους βεβαίως και τα πεζοπόρα τμήματα του στρατού Θεσσαλονίκη. Σειρά έχουν τώρα και σχολεία. Βλέπουμε σημεοφόρους από κάποια σχολεία της Θεσσαλονίκης να έρχονται σιγά σιγά, να φτάνουν στον χώρο της παρέλασης. Γιάννη, παραμένεις εκεί, παρακολουθείς μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Εμείς, κυρίες και κύριοι, σε αυτή την εκπομπή θα σας ενημερώνουμε για ό,τι συμβαίνει. Και για όσο χρόνο έχουμε ακόμη. Και για όσο μας απομένει. Θα διακόψουμε και θα επανέλθουμε σε λίγο, γιατί σήμερα είναι Παρασκευή. Και τι γίνεται την Παρασκευή? Την Παρασκευή πληρώνουμε. Την κλήρωση. Πληρώνουμε αυτό το πολύ ωραίο τάμπλετ της ZIO για όσους συμμετείχατε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Ο χρόνος πιέζει, κάνουμε γρήγορα την κλήρωση να δούμε ποιος είναι ο νικητής.